Έχουμε υποβάλει μήνυση βεβαίως και δεν θα τα αφήναμε έτσι το συμβάν, γιατί αυτό δεν ήταν. Ήταν η καθαρή δολοφονία το συμβάν αυτό και φυσικά για τη μνήμη του άντρα μου. Βλέπω τώρα απέναντί μου που κόβουν τα πεύκα σήμερα. Τα θερμά μου συγχαρτήρια πραγματικά για όλα αυτά που κάνουν στους υπεύθυνους, ανεύθυνους. Είναι υπεύθυνοι, είναι ανεύθυνοι. Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Αυτό ζητά η οικογένεια του 51χρονου Παναγιώτη Μητρέλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από την πτώση πεύκου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Η οικογένειά του κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου με τη σύζυγό του να ξεσπά στον τηλεοπτικό φακό της Κρήτη TV. Να έρθει εδώ ο υπεύθυνος, οι υπεύθυνοι, να κοιτάξουν τα παιδιά μου στα μάτια, αυτό θέλω, και να τους πούνε ποιος δολοφόνησε τον πατέρα τους. Ένας υπέροχος άνθρωπος πραγματικά, ένας άψογος οικογενειάρχης, ένας τεράστιος άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξης. Αυτό. Φυσικά και θα αποδοθεί δικαιοσύνη, φυσικά και θα το φτάσω μέχρι τέλος. Φυσικά θα βρεθούν υπεύθυνοι και πρέπει να πληρώσουν πραγματικά. Από το Δήμο σας έχουν πάρει κανένα τηλέφωνο? Με πήρε ο Δήμαρχος να μου πει τα συλληπιτήρια, ναι, με είχε πάρει. Δεν μου το φέρνουν πίσω τα συλληπιτήριά του. Εγώ δεν ήθελα κάτι άλλο, τον άντρα μου θέλω πίσω, μπορούν να μου το φέρουν. Φυσικά και ζητάω δικαιοσύνη από τους αρμόδιους. Αυτό το πράγμα χάθηκε άνθρωπος για να φταίει άλλος. Η κυρία Σταυρούλα ζητά απαντήσεις και με δύναμη ψυχής αναφέρθηκε στο τραγικό περιστατικό αλλά και στους κινδύνους που ελοχεύουν σε διάφορα κεντρικά σημεία του Ηρακλείου. Είχα δει όλα τα δέντρα στην περιοχή και πολλές φορές κουντουφλούσα σε αυτά τα πλακάκια που είχαν ξυλωθεί και το έλεγα. Δηλαδή, σε όλη τη Δημοκρατία υπάρχει αυτό και έλεγα, του έλεγα, μα κοίταξε να δεις τι έχει γίνει εδώ πέρα. Με τις ρίζες που έχουν βγει πάνω από τα. Που έχουν σκάσει τα πλακάκια, οι πλάκες. Η σύζυγος του 51χρονου σχολίασε τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Νέα Κρήτη με τις εκτιμήσεις του καθηγητή δασολογίας Ιωάννη Μπαρμπούτη, ο οποίος μίλησε για σύψη και αλλοιώσεις στον κορμό του πεύκου. Διάβασα χτες τη δημοσίευση του καθηγητή του απειθήτατου δασολόγου. Ναι, στη Νέα Κρήτη. Στη Νέα Κρήτη και πραγματικά συγκλονίστηκα. Πραγματικά συγκλονίστηκα. Γιατί, για ποια σαπίλα του δέντρου, αυτή είναι μόνο η σαπίλα, δυστυχώς δεν είναι μόνο η σαπίλα του δέντρου. Αυτό έχω να πω, ότι δεν είναι μόνο η σαπίλα του δέντρου, είναι αυτοί που κάθονται στις θέσεις τους και δεν κάνουν απολύτως τίποτα για να προστατέψουν τους πολίτες που σκοτώσαν έναν άνθρωπο που δεν τους έφταιγε σε τίποτα. Τόσο γρήγορα να γίνει, δεν είχαν ανεπτυχθεί οι ρίζες, σίγουρα περιορίστηκαν οι ρίζες λόγω του τσιμέντωσης που έγινε γύρω από τη ρίζα. Και πιθανόν να υπήρχε κάποια σύψη. Αλλά κάποιες φωτογραφίες που μου έδειξε από την τομή του κορμού, βλέπουμε μέσα εσωτερικά υπάρχει μια εκτεταμένη σύψη. Νομίζω ότι είναι μια φωτογραφία ντοκουμέντο που δείχνει την έκταση της σύψης, του προβλήματος, της απείλας θα έλεγα εγώ. Αν εξωτερικά δεν φαινόταν, θα μπορούσαν να το είχαν εξετάσει. Εκείνη τη στιγμή άρχισε και έπεφτε το δέντρο μπροστά μας. Και η αντίδρασή μας ήταν το πρώτο πράγμα να μπορέσουμε να φρενάρουμε. Και μπορέσαμε πραγματικά και φρενάρουμε μπροστά στο δέντρο 1,5 μέτρο, 2 μέτρα. Ο ρόλος της πολιτείας είναι να μπορεί να μειώσει αυτούς τους κινδύνους. Δυστυχώς μιλάμε να πάρουμε μέτρα στο Ηράκλειο να μειώσουμε τους κινδύνους. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε δέντρα τα οποία είναι έτοιμα να πέσουν και όλοι να τα κοιτάζουμε και να λέμε είναι πεύκο. Ωραία, είναι πεύκο. Και τι να κάνουμε, θα πέσει. Αφού μαθηματικά δεν είναι το θέμα. Η βαρύτητα είναι βαρύτητα. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία των δημοτών για τα δέντρα που έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση. Χαρακτηριστικές είναι εικόνες στην οδό Λορέντζου Μαβίλη, λίγα μέτρα από το φωνικό δέντρο επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Εγώ πιστεύω ότι είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο, μετά το ατύχημα πρέπει να το κοιτάξουν. Φοβάται ο κόσμος. Εσείς φοβάστε που καθόλου να τα πω. Εγώ τώρα πάω από εκεί ή ύστερα την άλλη φορά πήγα από τον άλλο δρόμο που δεν έχει δέντρο.